Έναν ευτυχισμένο πρόεδρο έχουμε δίπλα μας, τον Πόλτο Κατζατζίδη. Θα λέγαμε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος από την προηγούμενη αγωνιστική μας είχε δηλώσει ότι το πλατή πάει για την νίκη. Πρόεδρε, σήμερα το πλατή τα κατάφερε. Βγήκε νικητής απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Μέγας Αλέξης των Τερκάλων. Θα θέλαμε να μας πεις δύο λόγια το παιχνίδι και πώς το έζησες εσύ απ' έξω. Ήταν ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες. Αφιερωμένη στο πρόεδρο. Μαζί, κάτσε λίγο, Άγγελε, και εσύ. Είναι ο σκόρερ δίπλα ο Άγγελος ο Καραντουραμάς. Άγγελε, πες μας λίγο για τη φάση του γκολ. Πώς ακριβώς διεκδίξες με πάθος την μπάλα, από ό,τι είδαμε, κατάφερε να στείλει στα δίχτυα. Περιέγραψε μας λίγο εκείνη τη στιγμή. Έκανε ένα λάθος πρώτο κοντρόλ. Αλλά όταν είμαι μέσα στην περιοχή δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εκεί ήταν όλα ή τίποτα. Δυστυχώς έχασα το μάτι για λίγο. Αλλά το χρωστούσα. Δικαίωσες τον Πόλτο Κατζατζίδη που επέμενε να σε φέρει ξανά στην ομάδα, παρότα αντιθέτως λεγόμενα που του λέγανε άλλοι, μην ξαναμπλέξει με τον Καραντουλαμά. Το χρωστούσα από πέρυσι. Τον είπα, θα γυρίσω για να σε ανταμείψω με αυτά που σε χρωστάω. Έγινε, Άγγελε, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Πρόεδρε, ακούμε. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο προσέλκυσε κόσμο, δύο γειτονικά χωριά. Τα Τρίκαλα, ό,τι και να λέμε, ακόμα έχουν πιο βαριά φανέλα από εμάς. Απλά ξέραμε, επειδή ξέραμε λίγο την οτροπία τους, επειδή τη ζήσαμε και οι διοίκες και σαν, γιατί ήμασταν μέλη στα Τρίκαλα, πολλοί από την ομάδα μας, ξέραμε την οτροπία τους, ξέραμε πως θα έρθουν, ξέραμε ότι θα μας δούνε υπεροπτικά. Πιστεύεις ότι τα Τρίκαλα προσέγγισαν υπεροπτικά το παιχνίδι? Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Από εδώ και πέρα, δύο λόγια για την μετέπειτα πορεία του Αγροτικού Αστέρα. Τίποτα, συνεχίζουμε. Εμείς πάμε κάθε Σάββατο για την νίκη. Ήταν μια νίκη, αλλά το επόμενο μάτς με το Μακροχώρι είναι ακόμα πιο δύσκολο. Έχουμε απώλειες, έχουμε τραυματισμούς. Θα λείπει ο Καρβούνης, θα λείπει ο Μοσκόπουλος, θα λείπει ο Τσαντεκίδης. Θα λείπουν πολλοί παίχτες, αλλά όποιοι είμαστε θα πάμε στο Μακροχώρι για να κερδίσουμε. Έγινε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στον Αγροτικό Αστέρα. Και εύχομαι και στο Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων ό,τι καλύτερο και να πάρει και το πρωτάθλημα, αν είναι αυτός ο στόχος τους. Έγινε.